Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Ρετζέπτα Γιπερντογάν να μετατρέψει τον ιστορικό ναό τη Αγιάς Σοφιά σε τζαμί. Σύσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου καταδίκασε την απόφαση, κάνοντα λόγο για θλιβερές κινήσει που βάζουν φωτιά στι διμερείς σχέσει. Η απόφαση τη Τουρκία να τη μετατρέψει σε τζαμί προκαλεί ευθέω την ιστορική μα μνήμη. Υπονομεύει ανεπανόρθωτα τι αξίε τη ανεκτικότητα και του διαλόγου των θρησκειών και επιφέρει σοβαρό πλήγμα στι σχέσει τη με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα. Δήλωσε η πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η απόφαση αυτή και μάλιστα 85 χρόνια από την ανακήρυξή τη ω μουσείου προσβάλλει τον οικουμενικό χαρακτήρα τη. Πρόκειται για επιλογή που προσβάλλει επίση όλου όσοι αναγνωρίζουν το μνημείο ω κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού. Και βεβαίω επηρεάζει όχι μόνο τι σχέσει τη Τουρκία με την Ελλάδα, αλλά και τι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO και την παγκόσμια κοινότητα συνολικά αναφέρει σε δηλωσή του ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοβαρή πρόκληση που παραβιάζει τι οικουμενικέ αξίε, χαρακτηρίζει ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση Ερντογάν ...και τονίζει πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει τις ενέργειες αυτές αποφασιστικά και η κυβέρνηση έχει καθήκον να αναδείξει το θέμα σε διεθνές επίπεδο. Η απόφαση Εντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί αποτελεί πρόκληση και προσβολή για όλο τον πολιτισμένο κόσμο και τον χριστιανισμό, δηλώνει η Φόφη Γεννηματά και τονίζει πως ο το Ταγί Περντογάν εξελίσσεται πλέον σε απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Απαράδεκτη και προκλητική, χαρακτηρίζει ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΟΚΟΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην απόφαση τη κυβέρνηση Ερντογάν και τονίζει σε ανακοινωσή του πω η ενέργεια αυτή αποδεικνύει πω η προκλητικότητα τη Τουρκία κλιμακώνεται βήμα-βήμα. Ήταν αναμενόμενο, ήταν σχεδιασμένο. Ο Ερντογάν Θέλει καταρχήν να αποκαθιλώσει πλήρω τον, τον Κεμάλ με το που καθαίρεσε αυτή την πράξη του 1934. Ε, θέλει να δείξει αυτό ότι ακολουθεί αυτό το μέγα, το σχεδιασμό που έχουν, το στρατηγικό βάθο, ότι ε, εδώ είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εγώ θα ξαναγίνω ο, ο πορθητή. Όλε οι εφημερίδε τη Αμερική το είχαν και πρωτοσέλιδο, μπορώ να πω. Ε, την Αγία Σοφιά σήμερα ήταν πράγματι μια τραγική στιγμή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Την ίδια ώρα έντονε είναι και οι αντιδράσει τη διεθνού κοινότητα που τονίζει πω ο Ερντογάν βάζει τα φόπλακα στο όνειρο του Κεμάλα Τα Τούρκ για τον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτου. Η μετατροπή τη Αγία Σοφιά σε τζαμί είναι μια ακόμη πρόκληση για το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου και των διεθνών οργάνων που τον εκπροσωπούν. Συνιστά ιστορική εκτροπή και βεβήλωση ενό μνημείου παγκόσμια κληρονομιάς με ιδιαίτερη αξία για του όπου γη χριστιανού. Σημειώνει ο πρόεδρο τη Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Μα απογοητεύει η απόφαση τη τουρκική κυβέρνηση να αλλάξει το καθεστώ τη Αγία Σοφιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να εγγυάται την πρόσβαση στην Αγία Σοφιά σε όλου του επισκέπτε και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχέδιά τη για τη διαχείριση τη Αγία Σοφιά κατά τρόπο Ωστε να παραμείνει προσβάσιμο στου πάντε. Τονίζει σε ανακοίνωσή του το State Department με το δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιτεν να σημειώνει σε ανακοίνωσή του. Λυπάμαι για την απόφαση τη τουρκική κυβέρνηση να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί και καλώ τον τουρκοπρόεδρο Ρετζέπτα Γκί Περτογάν να ανερέσει την απόφασή του και να διατηρήσει αυτόν τον ιερό χώρο υπό το σημερινό καθεστώς του Μουσείου, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους. Η απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου Επικρατείας να ανατρέψει μία από τις αποφάσεις ορόσημο της σύγχρονης Τουρκίας και η απόφαση του Προέδρου Ερτογάν να θέσει το μνημείο υπό τη διεύθυνση της αρχής θρησκευτικών υποθέσεων είναι λυπηρή. Σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ύπατο εκπρόσωπο εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ζωζέ Μπορέλ. <Γναι> Bu eseri ilk inşa edenlerden daha az değil. Ύστερα από 85 χρόνια λειτουργία ω μουσείο και 35 χρόνια από την ανακήρυξή τη ω μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, η Αγία Σοφιά, με παρέμβαση του Ταγί Περντογάν, ξαναγίνεται για δεύτερη φορά μετά την άλλο λατρευτικό χώρο του Ισλάμ. Μάλιστα, όπω ανακοίνωσε ο Τούρκο Πρόεδρο, την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εκεί η πρώτη μουσουλμανική προσευχή.